Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, Άγιοι κατηγούμενοι της Ιεράς Αυτής Μονής της Αντανακλητήσεως, Άγιοι Πατέρες, Διάκονε, Ιεροψάρχητες, Λαέ του Κυρίου Ευλογημένε. Ήρθαμε σήμερα εδώ στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Αντανακλητήσεως για να ιδρύσουμε το όνομά της και να προσκυνήσουμε την εικόνα της, η οποία είναι Παπαδουργός και το μοναστήρι αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο από τον 15ο αιώνα και στη συνέχεια, καθώς τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν η παρηγοριά όλου του λαού. Και η Παναγία, η Αμπελαγιώτισσα, η οποία με θαυματουργικό τρόπο ήρθε στον χώρο αυτό, αμέσως μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, λίγα χρόνια μετά, επαναλαμβάνω, ήταν η παρηγοριά αυτού του λαού. Και δείχνει ότι η Εκκλησία είναι η παρηγοριά του λαού. Η Εκκλησία είναι μια πολύ μεγάλη μητρική αγκαλιά που αγκαλιάζει τους πάντες και αγαπά όλους και προσφέρει την υγεία προπτήστος, την πνευματική και ψυχική υγεία την οποία έχουμε όλοι ανάγκη και μετά και τη σωματική υγεία. Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα κάναμε και λιτανία, φέτος δεν κάναμε τη λιτανία, αλλά απλώς την αρτοπλασία την κάνουμε έξω από την εκκλησία, επειδή ο Ιερός Ναός είναι πολύ μικρός και έξω είναι και περισσότεροι και μπορούν να μας δουν και να μας ακούσουν καλύτερα. Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα λέγω κάτι γύρω από την Παναγία και κάθε φορά 25 χρόνια λέω κάτι διαφορετικό. Άλλωστε το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι τόσο μεγάλο που όσα κανείς να πει δεν μπορεί ποτέ να εξαντληθεί. Εκείνο το οποίο ο τίτλος μάλλον που δίνουμε εμείς σε αυτήν τη μητέρα του Χριστού την ονομάζουμε Παναγία. Όλοι λέμε ότι είναι της Παναγίας. Η Παναγία να είναι μαζί μας και να είναι βοήθειά μας. Ο όρος Παναγία, η λέξη Παναγία σημαίνει όχι μόνο είναι Αγία, αλλά είναι Παναγία. Είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Γιατί ήταν η μητέρα του Χριστού, την οποία, όπως λέγει ο Άγιος Ιερός Νικόλος Καβάσιμος και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, τη μοιράστη ο ίδιος ο Χριστός. Την ερωτεύτηκε, τόσο μεγάλη και ευλογημένη ήταν αυτή η γυναίκα. Παρακαλώ. Επομένως η λέξη Παναγία δείχνει ότι είναι πράγματι όχι μόνο Αγία, είναι πάνω από τους Αγίους. Είναι χαρακτηριστικός ένας λόγος του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ότι η Παναγία είναι η κορυφή παντός Αγίου και τελείωσης. Είναι η κορυφή όλων των Αγίων. Χαίρε Αγία, Αγίων μίσο. Ψάλλουμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας Θεοτό. Οπότε αυτό το Παναγία μάλλον ταιριάζει περισσότερο με το υπεραγία. Δηλαδή είναι πάνω από κάθε αγιότητα όπως εμείς την θεωρούμε στους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι. Η Παναγία μας είναι ανώτερη από κάθε άλλον Άγιο. Δεν αμάρτησε ποτέ στη ζωή της, ούτε κατά διάνοια, ούτε στις σκέψεις, ούτε στην επιθυμία. Απολύτως ποτέ δεν έχει διαπράξει την παραμικρή αμαρτία από το μικρό κοριτσάκι. Άλλωστε, 12 χρόνια παρέμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων και έφτασε στη μακαρία κατάσταση της θεώσης. Και μετά έγινε μητέρα του Χριστού, γι' αυτό και ο Άγγελος την ημέρα του Ευαγγελισμού της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη». Είχε ήδη χαριτωθεί. Νομίζω όμως ότι και αυτός ο τίτλος και αυτό το όνομα Παναγία και Υπεραγία δεν καλύπτει το πρόσωπο της Παναγίας μας. Το τι ήταν και ποιο ήταν το έργο το οποίο επετέλεσε. Γι' αυτό και οι πατέρες χρησιμοποιούν ιδιαίτερως μια άλλη ορολογία, ένα άλλο επίθετο, Θεοτόκος. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς λέμε η Παναγία μας και η Παναγία μας ή η Υπεραγία, αλλά η Εκκλησία περισσότερο θέτει το Υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί έτε και τον Θεό, δηλαδή ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εισήλθε μέσα στην κοιλία της,
η Παναγία η Μητέρα, η Μαρία, η Παναγία Μαρία, η Αγία Μαρία όπως λεγόταν, έδωσε την ανθρώπινη φύση και μέσα στην κοιλία της έγινε το εργαστήριο ή μάλλον η κοιλία της έγινε το εργαστήριο της ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως, στην υπόσταση του λόγου και στη συνέχεια το οικειοφόρησε 9 ολόκληρους μήνες και μετά γεννήθηκε ο Χριστός. Άρα δεν έτεκε άνθρωπο, δεν έτεκε κάποιον ο οποίος είναι ευλογημένος έστω προφήτης Χριστός Ιησούς, αλλά έτεκε τον Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος, η κυρία ονομασία της Παναγίας μας είναι Θεοτόκος. Και βεβαίως και η Παναγία και η Υπεραγία πρέπει να συνδέονται με την Θεοτόκο. Γι' αυτό και ψάλλουμε και λέμε Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο όρος Θεοτόκος ήδη υπάρχει από την πρώτη παράδοση της Εκκλησίας μας. Ήδη το βλέπουμε στον υπόλοιπο Επισκοπορώμης, το 2ο και 3ο αιώνα. Συναντούμε αυτόν τον όρο στον Άγιο Γρηγόριο τον Εκκεσαρίας. Επίσης το συναντούμε τον όρο αυτό στο Μέγα Αθανάσιο, όταν πολεμούσε τον Άριο, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Και ο Μέγας Αθανάσιος έλεγε όχι, είναι Θεός και η Παναγία γέννησε Θεό, άρα Θεοτόκος. Συναντούμε τον όρο Θεοτόκο στα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει ότι όποιος δεν ονομάζει την Μαρία, την Παναγία Θεοτόκων, έξω, εκτός εσύ της θεότητας. Δηλαδή δεν πιστεύει στη θεότητα του Χριστού. Γιατί όποιος πιστεύει στη θεότητα του Χριστού πρέπει να τη λέει Θεοτόκο. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό τον όρο σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Αλλά κυρίως κατοκυρώθηκε δογματικά με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν. Και στη σύνοδο αυτή ήταν και υπέγραψε πρακτικά ο Επίσκοπος Ναυπάτου του Καλλικράτης. Σήμερα διασώζουν τα πρακτικά, διαβάζουμε τα ονόματα όλων αυτών που υπέγραψαν τα πρακτικά και μεταξύ αυτών έχουμε και τη μεγάλη αυτή τιμή να είναι ο Επίσκοπος Ναυπάτου του Καλλικράτης. Και εκεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο εδογμάτισε ότι η Παναγία μας πρέπει να λέγεται Θεοτόκος. Γιατί? Διότι υπήρχε μια αίρεση την οποία ανέπτυξε ένας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Νεστόριος, ο οποίος σύμφωνα με φιλοσοφικές αρχές κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Παναγία δεν γέννησε Θεό, αλλά γέννησε έναν άνθρωπο και την ονόμαζε Χριστοτόκο. Και επειδή ακριβώς την ονόμαζε Χριστοτόκο, ξέσπασε μια ολόκληρη συζήτηση. Αντέδρασε ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και στη συνέχεια το θέμα ήρθε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και απεφάνθη ότι η Παναγία είναι η Παναγία Θεοτόκο. Και εκείνος ο οποίος δεν αποκαλεί την Παναγία Θεοτόκο, εκτός εστί της θεότητας. Δεν πιστεύει ούτε στον Χριστό Θεό. Και από τότε ξέσπασε μια ολόκληρη διδασκαλία για την Παναγία μας. Και βλέπουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Έκτη Οικουμενική Σύνοδο, οι οποίες σύνοδοι παρουσιάζουν αυτή την ορολογία και εξυψώνουν την Παναγία. Και από τότε αρχίζουν όλες οι θεομετωρικές εορτές. Πρώτα ήταν στα Ιεροσόλυμα και μετά ο Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και με διάταγμα αυτοκράτων σε όλες τα μέρη της Βυζαντινής, της λεγόμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και επικράτησε πια ο όρος αυτούς Θεοτόκους και οι εορτές προς τη μύτη της Παναγίας. Έτσι έχουμε τον Δεσπότη Χριστό και την Παναγία που είναι η μητέρα του Δεσπότου Χριστού του Θεού, η Θεοτόκος.
ώστε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα και είναι ένας δογματικός θεολόγος, ο οποίος συνόψει σε όλη τη θεολογία των 8 αιώνων, λέγει ότι αυτό το όνομα Θεοτόκος, άπαν το της Θείας Οικονομίας Μυστήριο Συνίσθηση. Δηλαδή συνιστά και εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, που σημαίνει ότι όταν την αποκαλεί απλώς κανείς Παναγία μόνο ή υπεραγία, ότι είναι Αγία πάνω από τους αγγέλους και τους ανθρώπους, κατά κάποιο τρόπο δεν αποδίδει αυτό που πρέπει να αποδώσει το πρόσωπο της Παναγίας μας. Γι' αυτό πρέπει να συμπληρώνει και Θεοτόκος. Και μάλιστα σε μια εποχή στην οποία όταν πηγαίνει κανείς στη Δύση και βλέπει τους δυτικούς χριστιανούς να υποτιμούν, οι Προτεστάντες ιδιαίτερος, να υποτιμούν το πρόσωπο του Χριστού σαν να μην είναι Θεός, και φυσικά υποτιμούν και το πρόσωπο της Παναγίας. Και όταν βλέπει κανείς μετά και τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι υπερτιμούν πάνω από αυτή την αξία την οποία έχει την Παναγία, και αυτό δεν είναι καλό, ούτε η υποτίμηση ούτε η υπερτίμηση, τότε καταλαβαίνει πόσο εμείς οι Ορθόδοξοι στην θεολογία την οποία έχουμε και την υπεραγία του Θεοτόκου, είμαστε οι παραδοσιακοί που στηριζόμαστε τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος συνέλεξε όλους τους κανόνες που συνέταξαν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, σε ένα βιβλίο και το ονόμασε Θεοτοκάριο. Πάλι έχουμε τον τίτλο Θεοτόκος. Και επειδή στους κανόνες αυτούς υμνείται η υπεραγία Θεοτόκος, γι' αυτό και λέγεται Θεοτοκάριο. Και είναι ένα από τα πιο αγαπητά βιβλία στα μοναστήρια, ιδίως στο Άγιον Όρος. Κάθε απόγευμα μετά την ακολουθία του Εσπερινού ψάρεται και ο ιδιαίτερος κανόνας στον ήχο της εβδομάδος και της ημέρας, εκεί που βλέπει κανείς όλη τη θεολογία της Παναγίας. Δεν είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι κάποιος Άγιος, δεν είναι κάποιος Άγιος πάνω από όλους τους άλλους Αγίους. Είναι Θεοτόκος, υπεραγία Θεοτόκος, η οποία πρεσβεύει στον Θεό για μας. Και ο Θεός, ο Χριστός, ικανοποιεί βέβαια τις προσευχές του και τις δέησεις όταν υπάρχει ανάγκη. Και όταν διαβάζει κανείς αυτό το βιβλίο που λέγεται Θεοτοκάριο, εκεί βλέπει εκπληκτικούς ύμνους προς την υπεραγία Θεοτόκος. Ένας ύμνος μου κάνει εντύπωση και το ψάλλουν στα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος το άκουσα πολλές φορές να το ψάλλουν. Αρχίζω ως εξής: «Χαίρε Άγιον Όρος και Θεοβάριστον». Εμείς όταν λέμε όρος Θεοβάριστον εννοούμε το όρος Σινά. Και φυσικά είναι Θεοβάριστον όρος. Γιατί ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά μέσα στο βουνό του και παρέμεινε 40 μέρες και 40 νύχτες και ομιλούσε με τον άστερο λόγο, με τον μεγάλο Ιησούς Άγγελο, πρόσωπο προς πρόσωπο. Και έλαμψε όλο το πρόσωπό του από τη δόξα την οποία πήρε από τη δόξα της Θεότητας. Γι' αυτό όταν κατέβηκε από το όρος Σινά, οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να βλέπουν το πρόσωπό του και το έλεγαν, σε παρακαλούμε, βάλε ένα κάλυμα, βάλε ένα κάλυμα στο πρόσωπό σου, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη φωτιά, αυτό το φως το οποίο εκπέμπεται από το πρόσωπό σου. Θεοβάριστον όρος και είναι. Και Άγιον Όρος ονομάζουμε το χώρο εκείνο της Χαλκιδικής, το περιβόλι της Παναγίας μας, που είναι όρος Άγιον και όρος Αγίων. Είναι ο χώρος ο αφιερωμένος στην Παναγία μας από πολύ παλιά, ιδιαίτερος όμως καθιερώθηκε από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν,
όταν έγινε το μοναστήρι, το μεγάλο μοναστήρι της Μεγής της Λάβρας. Και προηγουμένως υπήρχαν ασκητές, αλλά τότε πια έχουμε συγκροτημένο ένα κοινοβιακό θεσμό, κοινοβιακό βίο. Τόσους αιώνες υμνείται η Παναγία μας, η Υπεραγία Θεοτόκος το Άγιον Όρος, και λέγεται Άγιον Όρος, όχι γιατί αγιάζεται από τους ανθρώπους, αλλά γιατί έχει αγιαστεί από την Υπεραγία Θεοτόκο και αγιάζεται από τον Χριστό. Αλλά εδώ στο τροπάριο, βλέπετε, ονομάζει την Παναγία, την Υπεραγία Θεοτόκου, την ονομάζει Άγιον Όρος και Θεοβάδιστο. Χαίρε Άγιον Όρος και Θεοβάδιστο. Και έτσι οι πατέρες που ζουν στο Άγιον Όρος ψάχνουν και τους αρέσει αυτό το τροπάριο, το έχω ακούσει πολλές φορές σε μοναστήρια. Ιδίως το βράδυ όταν κάνουν το απόλυτο και ασπάζονται τις ιερές εικόνες, μεταξύ των άλλων τροπαρίων είναι «Χαίρε Άγιον Όρος», αναφέρονται στην Παναγία. Σαν να λένε «Εμείς ζούμε στο Άγιον Όρος, αλλά εσύ, Υπεραγία Θεοτόκο, είσαι το Άγιον Όρος». Αυτό είναι η Υπεραγία Θεοτόκο, Άγιον Όρος και Θεοβάπτιστος. Για φανταστείτε τώρα να είναι ο Χριστός 9 μήνες μέσα στην κοιλία της. Και εκεί που είναι ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Μέσα στην κοιλία της Παναγίας μας 9 μήνες ο Χριστός, ο Παράδεισος. 9 μήνες η Παναγία είχε μέσα της τον Παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί υπάρχουν και οι άγγελοι και οι μνούν και δοξάζουν τον Τριαδικό Θεό. Οπότε αγαπητοί μου αδερφοί, αυτό είναι το όνομα της Παναγίας μας. Μην τη λέμε απλώς Παναγία. Συνηθίσετε να λέμε όλες αυτές τις μέρες καλή Παναγία. Δεν μου αρέσει. Τι θα πει καλή Παναγία? Υπάρχει και κακή Παναγία. Ίσως κατά απομίμηση το Πάσχα. Ναι, αλλά το Πάσχα είναι γεγονός, δεν είναι πρόσωπο. Και λέμε καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα είναι γεγονός. Δεν μπορεί να λέμε καλή Παναγία. Διότι η Παναγία είναι η Παναγία πρόσωπο, δεν μπορούμε να λέμε καλή Παναγία, καλό για τα πεντάδοστο. Έτσι συνηθίσαμε. Εγώ από μικρός έτσι ακριβώς το ήξερα. Και έτσι το βλέπουμε και έτσι το ακούγαμε. Τώρα τελευταία άρχισαν όλοι να το λένε καλή Παναγία και δεν μου άρεσε. Καλό για τα πεντάδοστο, γιατί δεν είναι ούτε απλώς η Παναγία Παναγία. Είναι αϊπάρθενος. Είναι υπεραγία. Και ούτε απλώς υπεραγία. Υπεραγία Θεοτόκος, και πρέπει να επιμένουμε γι' αυτό, γιατί έτσι ομολογούμε την πίστη στον Θεάνθρωπο Χριστό. Και αν το Άγιον Όρος λέγεται Άγιον Όρος γιατί παραμένουν εκεί άνθρωποι που αγαπούν την Παναγία μας, όλοι μας όταν αγαπούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Χριστό μπορούμε να γίνουμε Άγιον Όρος, να έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Όταν κατόπιν προετοιμασία κοινωνεί κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι Άγιον Όρος. Όταν προσεύχεται και στον Χριστό και στην Παναγία, είναι και αυτός Άγιον Όρος. Το είπε ένας ηγούμενος παλαιά του Αγίου Όρος. Θέλουν πολλοί και οι γυναίκες να έρθουν, λέει, στο Άγιον Όρος. Μα μπορείτε να γίνετε Άγιον Όρος και εσείς, όταν αγαπάτε τον Χριστό και αγαπάτε την Παναγία, με την προσευχή σας συνεχώς προσεύχεστε και κατοικεί μέσα ο Χριστός και έχετε τη χάρη της υπεραγίας του Χριστού και την ευλογία της Παναγίας. Λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, ανεβήκαμε σήμερα όσοι ανεβήκαμε επάνω εδώ στην Ιερά μου ανοίξη σε μελετευτήσεις, να προσευχηθούμε στην υπεραγία Θεοτόκου να πρεσβεύει για μας. Τι? Να μας δίνει σωματική υγεία φυσικά, αλλά όσο σωματική υγεία να αποκτήσουμε, κάτι ώρα κάποτε που θα πεθάνουμε. Δεν είμαστε αιώνιοι πάνω στη γη. Κυρίως σημασία έχει η πνευματική υγεία, η ψυχική υγεία, και η πνευματική υγεία είναι να γίνομαι Άγιον Όρος και Θεοβάδιστο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.